Είναι ευρέως γνωστό ότι το μητρικό γάλα είναι η ιδανικότερη τροφή για το βρέφος. Ειδικά για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής, συστήνεται ο αποκλειστικός θυλασμός του νεογνού. Η διατροφή της μητέρας, ωστόσο, κατά το θυλασμό, είναι ένα θέμα που προκαλεί συχνά ανησυχία και προβληματισμό. Η μητέρα που θυλάζει πρέπει να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται οι διατροφικές ανάγκες και της μητέρας και του βρέφους και το μωρό εξοικειώνεται σε νέες γεύσεις. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γάλα και το γιαούρτι θα πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά από τη μητέρα ώστε να ενισχύσει τόσο το δικό της οργανισμό όσο και του βρέφους με θρεπτικά συστατικά όπως σίδηρο, βιταμίνη D και ασβέστιο. Η θυλάζουσα θα πρέπει να τρέφεται σύμφωνα με τις διατροφικές επιθυμίες αλλά και ανάγκες της. Εάν υπάρχει ανάγκη απώλεια κιλών, αυτή θα πρέπει να γίνεται αργά και σταδιακά. Οι αυστηρές δίαιτες αδυνατίσματος δεν επιτρέπονται. Οι θερμίδες που προσλαμβάνει η μητέρα που θυλάζει δεν πρέπει να μειώνονται απότομα και αυστηρά, για να μην μειωθεί έτσι η παραγωγή του γάλακτος. Από την άλλη, η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων δεν φαίνεται να ενισχύει την παραγωγή γάλακτος. Είναι σημαντικό για τις μητέρες που θυλάζουν να παραμένουν ενυδατωμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να πίνουν συχνά υγρά όπως νερό και φυσικούς χυμούς φρούτων ή λαχανικών πριν ακόμα νιώσουν το αίσθημα της δίψας. Το αλκοόλ μπορεί να περάσει στο μητρικό γάλα με αποτέλεσμα να προσλαμβάνεται και από το μωρό. Επομένως, καλό είναι να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Τέλος, ο διαιτολόγος είναι ο επιστήμονας που μπορεί να βοηθήσει τη θυλάζουσα να τρέφεται σωστά και θα πρέπει να τον συμβουλεύεται κάθε μητέρα που θυλάζει.